Είστε ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Φιλοδοξεί το ΜέΡΑ25 να καταλάβει στο πολιτικό χώρο το χώρο που έχει καταλάβει ή καταλάβανε μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η αλήθεια είναι να συμπληρώσω μόνο αυτό, κύριε Βαρουφάκη, που προκύπτει από το ρεπορτάζ. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον εξέπληξε το ποσοστό που πήρατε. Ήταν ένας παράγοντας, όπως λένε, που δεν είχαν υπολογίσει. Σας φοβούνται. Να σας απαντήσω, θα σας, μου επιτρέπετε. Εάν γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα χάσω τη θέληση για ζωή. Προσωπικά σας μιλώ. Γιατί το λέτε αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε, κέρδισε την εμπιστοσύνη του λαού, κυβέρνησε 5 χρόνια. Ναι, τι θέλετε τι να πείτε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπούλησε τις ιδέες της αριστεράς? Όχι, νομίζω το ερώτημα του Βασίλη δεν έγινε κατανοητό, κύριε Βαρουφάκη. Λέει, αν θέλετε να καταλάβετε στο σημερινό πολιτικό φάσμα τον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε να γίνετε ένας βασικός κυρίαρχος πόλος στην ελληνική πολιτική σκηνή. Λοιπόν, κοιτάξτε, προφανώς όταν κατεβαίνεις στην πολιτική δεν το κάνεις για να μην πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα για το οποίο δουλεύεις τόσο σκληρά με τόσους φιλότιμους ανθρώπους. Το κάνεις για να γίνει πράξη. Μακάρι κάποιος άλλος, κάποιο άλλο κόμμα, κάποιος άλλος πολιτικός χώρος να έπαιρνε ένα τέτοιο πρόγραμμα σαν αυτό που έχουμε εμείς, να το εφάρμοζε και εμείς να καθόμασταν, να χειροκροτούσαμε και να τους βοηθούσαμε. Το ΜέΡΑ25 αποτελείται από ανθρώπους που δεν έχουν καμία όρεξη να ασκήσουν εξουσία για να ασκήσουν εξουσία. Δεν το κάνουμε για τα αξιώματα. Το κάνουμε γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να έχουμε 100% προπληρωμή φόρου των επιχειρήσεων στη βάση των εισοδημάτων του 2018, με υπολογισμό ότι τα ίδια εισοδήματα θα υπάρχουν και το 2020. Αυτό είναι ένα όνειδος. Πρέπει να σταματήσει αύριο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ξεπουλήσει τον ΟΣΕ για 43 εκατομμύρια ευρώ σε μια επιχείρηση που είναι πτωχευμένη και δεν μπορεί να κάνει επενδύσεις. Αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε, εσείς φτιάξετε δικό σας κόμμα και έχετε ένα πρόγραμμα το οποίο πείθει εμένα και τους συνοδοιπόρους μου ότι έχει πιθανότητα να τελειώσει αυτή την χρεοδουλοπαρικία η Ελλάς και την ερημοποίηση της χώρας μας, εμείς θα σας υποστηρίξουμε.